Καλησπέρα σας και σήμερα Δευτέρα θα μιλήσουμε για το θέμα των ημερών, το θέμα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Φλέγεται η περιοχή, η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά. Να δούμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις. Έχει αρχίσει λίγο και καθαρίζει το τοπίο σχετικά και με το τι έχει συμβεί και με το ποιο κερδίζει από αυτήν την θανατική διένεξη. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλε και περισσότερε Ελληνίδε. Αν μπορείτε θέλετε να το κάνετε αυτό και έχετε δυνατότητα, σα καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μα στο Patreon. Ο σύνδεσμο είναι 100 στα σχόλια. Όπω πάντα, φίλε και φίλοι, αυτοί που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα Βαρύτα το βαρύτατο τίμημα μια τέτοια διένεξη είναι προφανώ και δυστυχώ οι απλοί πολίτε, οι οποίοι δεν εμπλέκονται ούτε στι ε, επιθέσει των μαχητών της Χαμάς, ούτε στι ε, θηριωδίε των Ισραηλινών ε, στρατιωτών κατοχικών, ε, που κάποιοι πολλές φορέ επιδίδονται σε έκτροπα κατά τον, του Παλαιστινιακού λαού, ούτε βέβαια έχουν σχέση με την πολιτική ηγεσία είτε της Φατάχ είτε της Χαμάς, ούτε με την πολιτική ηγεσία του αυταρχικού αυτού μορφώματο του Μπίμπι Νετανιάχου. Οι πολίτες είναι αυτοί και από τις δύο πλευρές που πληρώνουν το τίμημα και το πιο σημαντικό εδώ πέρα πριν δούμε τα επιμέρους είναι ο φόβος που πραγματικά έχουν όλοι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνείδηση και συνέστηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γειτονική μας περιοχή, ο φόβος γιατί θα ξημερώσει. Ο φόβο για αυτού του ανθρώπου που δοκιμάζονται, που στοχοποιούνται και Ισραηλινοί και Παλαιστινοί δοκιμάζονται και στοχοποιούνται. Υπάρχουν θύματα κάθε στιγμή που περνάει και από τις δύο πλευρέ. Και προφανώ υπάρχει και ο φόβο να εκτροχιαστεί η κατάσταση, να δούμε και μη χειρότερα, μάλλον να πούμε, για να το αφήσουμε εκεί. Λοιπόν, η διαμάχη αυτή, μάλλον η επίθεση αυτή τη Χαμά, είναι η πιο καταστροφική για το Ισραήλ από τον πόλεμο του Γιώργου Κιπούρ 50 χρόνια πριν, 50 χρόνια και μία ημέρα πριν. Και βέβαια α, έχουν θρυνήσει έναν αδιανόητο αριθμό θυμάτων Ισραηλινοί, πάνω από 700 τη στιγμή που γυρίζεται αυτό το βίντεο, απόγευμα της Δευτέρας και πράγματι νομίζω ότι δεν, θα, δεν έχουμε δει το τέλος ούτε των ανθρωπαξιών, των θυμάτων και προφανώς οι η ανθρωπότητα πρέπει να είναι έτοιμη να δούμε να πολλαπλασιάζει το αριθμό των θυμάτων και στην πλευρά των Παλαιστινίων, ιδίω αυτή τη εξαπολύσουν οι την επίθεσή του εντό τη περίκληση περιοχή τη Γάζα, τη Λεωρίδα τη Γάζα. Να δούμε λίγο την αντίδραση μέχρι στιγμή και μάλλον τι συμβαίνει επί του εδάφου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί δηλώνουν ότι οι δυνάμει του έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο των γειτονικών περιοχών που συνορεύουν με τη Γάζα. Θα έλεγα ότι αυτό είναι υπερβολή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν ελέγξει τι περιοχέ πλήρω. Παρόλο που έχουμε πει, όπω και στη διένεξη με την Ρωσία και την Ουκρανία, η αλήθεια ποτέ δεν είναι εύκολη να την δεις και να την αντιληφθείς, πρέπει να σκάψεις για να τη βρεις. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Ντάνιελ Χαγκάρη, ελέγχουμε λέει, πλήρως τους καταβλισμούς, του τους, ε, τους οικισμούς, ενώντα τις περιοχές που έχουν στείλει τους επίκους οι Ισραηλοί, που είναι περιοχές παράνομες. Οι επικισμοί είναι παράνομοι, έχουν καταδικαστεί από τη Δύση και από ε, τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, πως πρέπει να σταματήσουν, σε αυτέ τι περιοχέ, λοιπόν, οι Ισραηλοί λένε τώρα οι δυνάμει του Ισραήλ πως έχουν ελέγξει την περιοχή. Ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση παράλληλα το γραφείο τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ λέγοντα ότι ε, να είστε όλοι σε επαγρύπνηση, διότι ενδεχομένω να υπάρχουν μαχητέ τη Χαμά στην περιοχή, παρόλο που έχουμε καταλάβει τον έλεγχο των περιοχών. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει, διότι θα σας πω ότι. Και υπάρχουν βομβαρδισμοί από που συνεχίζουν να εξαπολύουν οι μαχητές της Χαμάς ε, καθ' όλη τη μέρα σήμερα και προς το Τελαβίβ και μάλιστα ε, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπεν Γκούριον αεροδρόμιο του Ισραήλ και στην, ε, και στην Ιερουσαλήμ και στην Ασντόντ ε, και μάλιστα όπως ε, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα μάλλον από από Πολ... Δημο... Δημοσιογραφική... δημοσιογραφική κάλυψη από πολίτε που βρίσκονται στην περιοχή, από τοπικέ πηγέ, φαίνεται ότι συνεχίζουν να πολεμούν οι μαχητέ Χαμά με τι ένοπλε δυνάμει των... του Ισραήλ, τουλάχιστον σε τρει περιοχέ στο νότιο Ισραήλ, ε, στην Καρμία και στι πόλει Ασκελών και Σντερότ. Και μάλιστα στην Σντερότ οι Ισραηλοί έχουν καλέσει τον κόσμο να εκενώσει τι περιοχέ, κάποιοι βέβαια μένουν μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι ευβίωνη και δεν είναι τόσο θετική όσο, την παρουσιάζουν οι Ισραηλινές Ολυμπρές Δυνάμεις. Τεράστια ερωτηματικά εδώ πέρα για τα κενά στην άμυνα, το πώς ουσιαστικά οι μαχητέ μαχητές της Χαμάς δεν παρέκαμψαν τα φυλάκια τα οποία, μετα, μέσω από τα οποία το Ισραήλ ασκεί έλεγχο και αποκλεισμό στη Γάζα, τα κατέλαβαν. Κατέλαβαν τα φυλάκια. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησαν μία παντρωμένα αεροσκάφη, drones, τηλεκατευθυνόμενα, δηλαδή χειροκίνητα ουσιαστικά από κάποιον χειριστή επί εδάφους, χρησιμοποίησαν drones τα οποία έφεραν ε, οπλικό, οπλικά συστήματα και μοβάρτιζαν μέχρι και άρματα. Και μάλιστα είδαμε άρματα Ισραηλινά τα οποία δεν ήταν, ε, είχαν το σκέπαστρο, δεν ήταν δημοπόλεμα. Προφανώς υπήρχαν και λίγες δυνάμεις στην περιοχή και ήταν ε, ανένεργέ δεν αντέδρασαν σχεδόν καθόλου. Όλο το Σάββατο δεν υπήρχε καμία από την ουσιαστική αντίδραση από του Ισραηλινού, από τι αμυντικέ δυνάμει. Νομίζω πέρασαν 24-36 ώρε για να δούμε την κινητοποίηση των Ισραηλινών και αυτό σίγουρα εγείρει ερωτήματα. Θα τα πούμε προ το τέλο. Ε, τώρα η αντίδραση τη αντεπίθεση των Ισραηλινών σύμφωνα με τον ε, ε, Υπουργό του Ισραήλ, τον Γιώργο Γκαλάντ. Για να δούμε. Ε, λένε οι Ισραηλοί ότι έχουν διατάξει, ο Ιωαφ Γκαλάντ είπε ότι διέταξε το πλήρη, την πλήρη πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας, πλήρη πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας, ως αντίπινα στην επίθεση της Χαμάς και ο Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάντζ, δήλωσε ότι διατάσσει να κοπεί η λειτουργία της, το της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης του ε, Ισραήλ πλήρως. της Ιούδας της, της Γάζας πλήρως. Να μην μπορεί να ε, έχουν αποκοπεί ουσιαστικά η ε, Παλαιστίνη εντός της Γάζας από τον έξω κόσμο. Όπως είπε ο Γκαλάντ, δεν, υπάρχει, δεν θα υπάρχει ηλεκτρισμός, φαγητό, ε, ε, νερό και ρεύμα. Τα πάντα θα είναι κλειστά. Τα πάντα θα είναι κλειστά στη Γάζα. Προφανώ, όπω καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται από πλευρά των Ισραηλινών. Βομβάρδισαν χθε και προχθέ, ιδίω τα βράδια, σε περιοχέ εντό τη Λόρια τη Γάζα. Και όπω καταγγέλνουν οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλοί βομβάρδισαν και προσφυγικού καταβλισμού στην Τζαμπάλια και την Αλσατή, του δύο προσφυγικού αυτού καταβλισμού, με δύο μαζικές επιδρομές από τις οποίες υπήρξαν ε, δεκάδες θύματα. Ταυτόχρονα βλέπουμε την ε, συγκέντρωση αρμάτων μάχης στην, στα σύνορα με την πύρκη στην περιοχή από τους Ισραηλινούς. Είναι προφανές εδώ ότι οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται να εισβάλλουν ε, την, αυτή την πολυαναμενόμενη, αναμενόμενη, δυστυχώς, ε, δυστυχώς ευτυχώς όπως το βλέπει κανείς, ε, χερσαία επιχείρηση εντός της Γάζας, τα πράγματα είναι δύσκολα και για τι δύο πλευρέ εδώ, διότι θα μετρήσουν. Θα υπάρξουν αμέτρητα θύματα και για τι δύο πλευρέ. Οι Ισραηλοί δεν μπορούν να θυσιάσουν του εχμαλώτου που έχει συλλάβει η Χαμά και προφανώ του χρησιμοποιεί σαν ομήρου εντό περιοχή. Άρα περιορίζονται στου βομβαρδισμού, ιδίω στι αεροπορικέ επιδρομέ Ισραηλοί, γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η επιδρομή. Δεν θα, θα, υπάρχει, θα υπάρξει βαρύ τίμημα. και σε, και σε άρματα μάχη, αλλά και σε α, ανθρώπινο σε ανθρώπους και από τις δύο πλευρές και από Παλαιστινίους και από Ισραηλινούς. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή η επέμβαση θα είναι, θα είναι οδυνηρή. Τώρα να δούμε λίγο... Α, υπάρχει και παράμετρος αυτή, ας την πούμε και αυτή, την παράμετρο της Χεσμόλα, η οποία δείχνει την παρουσία της στα βόρεια σύνορα. Μάλιστα είχαμε δημοσιεύματα από την... Μάλλον δηλώσεις από την Ισραηλινή κυβέρνηση πως υπήρξαν Λιβανέζοι στρατιώτε δεν είναι σαφέ ακόμα, δεν, δεν έχουν μιλήσει για εσπολά, μίλησαν για στρατιώτε από το Λίβανο ή μάλλον για ανθρώπου άνθρωπ, που φέραν όπλα από το Λίβανο, οι οποίοι διείσδυσαν του Ισραηλινού εδάφους... και όπως λέει ο στρατό του Ισραήλ, τους εξουδετερώσαν. Αρκετού ε, τέτοιου ε, επιτιθέμενου οι οποίοι μπήκαν από το Λίβανο στην, ε, ε, στην πλευρά του Ισραήλ και ε, όπως μας λέει το, ε, οι άνθρωπες δάμες του Ισραήλ εξωτερώθηκαν. είναι πάρα πολύ έκριθμη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει εδώ μια τεράστια ε, ε, κουβέντα που μπορεί να γίνει σχετικά με το ποιοι είναι από πίσω πώς ξεκίνησε αυτή η επίθεση είπαμε στο χθεσινό βίντεο την, ε, το σκεπτικό της Χαμάς δηλαδή να ε, ε, ακυρώσει de facto αυτή την προσέγγιση μεταξύ Αραβίας και ε, ε, Ισραήλ την οποία την ε, Είχαν υποκινήσει οι ΗΠΑ ω διαμεσολαβητέ. Όπω καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το συμβάν είναι πάρα πολύ δύσκολο, ω αδύνατο. ή εν πάση περιπτώσει μακρινό όνειρο, θα το χαρακτηρίζα την προσέγγιση μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Οι δύο, ο, το, η Σαουδική Αραβία δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, έχει πει ότι θα το αναγνωρίσει αν παράλληλα δεν υπάρξει κράτο τη Παλαιστίνη και δεν έχουν ε, δι, διπλωματικέ σχέσει, διπλωμάτε κ.ο.κ. Αυτό, όπω ξαναλέω, είναι ένα μακρινό όνειρο. Εδώ λοιπόν φαίνεται ο παράγοντας του Ιράν ο οποίος προφανώς οι Ιρανοί βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό πίσω από αυτό το οποίο βλέπουμε δεν θα μπορούσαν ποτέ οι επιτελείς της Χαμάς να διεξάγουν μια τέτοια επίθεση ήταν αδύνατο αυτό το σχέδιο να οργανωθεί από τη Χαμά στην περίκλειστη περιοχή. Προφανώ μιλάμε για επιτελικά σχέδια τη Τεχεράνη εδώ. Ούτε βέβαια θα μπορούσε η Χαμά να πάρει τα πράγματα στα χέρια τη και δίχω άδεια από τη Τεχεράνη να κάνει μια τέτοια επίθεση. Καταλαβαίνετε, είναι αστείο και μόνο το σκεφτεί κανεί. Έχουν ξεκάθαρα κατηγορήσει η Ισραηλοί και οι Δυτικοί του Ιρανού. Οι Ιρανοί, αν και χαιρέτησαν πλήρω την εισβολή αυτή και την υμνούν του Παλαιστινίου και του εύχονται καλή νίκη, επιτυχία και νίκη κτλ. Ωστόσο, είπαν ότι δεν βρίσκονται πίσω από την επίθεση, δεν συμμετείχαν. Προφανώ δεν είναι αλήθεια αυτό. Το Ιράν αξίζει με μικρή αναφορά εδώ το γεγονό ότι τα κράτη έχουν ιστορία. Και το λέω διότι υπάρχει το λεγόμενο α, αυτοκρατορικό DNA τη Περσία και η θεώρηση των πραγμάτων, η γεωπολιτική θεώρηση των πραγμάτων με αυτού του όρου. Όπω εδώ φτιάξαμε να φτιάξανε οι εγχώριε ελίτ, ξενοκίνητε, οι ραγιάδε που ήταν οι άνθρωποι των, Τουρκ, των Οθωμανών, κυβερνούν τώρα τα παραπέδια του ω άνθρωποι των Τούρκων. Στο πολιτικό σύστημα που φτιάχτηκε στη χώρα, αυτοί το φτιάξανε. Γι' αυτό και δεν νιώθουμε ελεύθεροι, δεν νιώθουμε ασφαλεί, δεν νιώθουμε να μα εκπροσωπεί κανεί. Είχαμε και εκλογέ πέρσι και είδαμε. Πάλι να βγαίνουν νεποτιστέ και κυβερνιοκράτε. Η χώρα μα λοιπόν δεν είχε αυτό το οποίο φτιάχτηκε, φτιάχτηκε ε, ποδιετούμενο από τη Δύση. Γιατί ήταν οι άνθρωποι που κυβέρνησαν και κυβερνούν ελεγχόμενοι από τη Δύση, τσιράκια του κυβερνούν και έτσι είμαστε κι εμεί ελεγχόμενοι δυστυχώ σαν, σαν κρατική οντότητα. Αντίθετα λοιπόν η Περσική Αυτοκρατορία κράτησε σε μεγάλο βαθμό τη δύναμή τη, το εύρο τη, έχει τα δημογραφικά στοιχεία που το επιτρέπουν και κράτησε έτσι με την πρωτεύουσά τη και την. Την, την ιστορία της αν θέλετε τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της και το αποτύπωμα της στην περιοχή εάν κάτσει και το αναλύσει κανείς συνειδητοποιεί την, ε, το βάρος του Ιράν και την επιρροή που ασκεί έχει ε, ε, ουσιαστικά έχει φτιάξει τη λεγόμενη, το λεγόμενο άξονα της αντίστασης όπως τον αποκαλούν οι Ιρανοί σαν απάντηση στον άξονα του κακού που είχε κάποτε δημιουργήσει ε, ρητορικά ο George Bush ο νεότερος αυτή η βλακόφατσα από το Τέξας η άξονα λοιπόν τη αντίσταση του οποίου προφανώ ηγείται η Τεχεράνη, περιλαμβάνει το Ιράκ, το οποίο οι, Ιρα... οι Ιρανοί το ελέγχουν πλήρω, με τι σιητικέ πολιτοφυλακέ, δηλαδή είδαν του Αμερικανού να εισβάλλουν στο Ιράκ, να πετούν έξω το Σουνίτι Σαντάμ Χουσέιν και τελικά οι κερδισμένοι δεν ήταν οι Αμερικανοί, ήταν οι Ιρανοί που κατέλαβαν με τι σι... σι... σιητικέ πλειοψηφίε και πολιτοφυλακέ όλο το έλεγχο τη κυβέρνηση του Ιράκ. Επίση, ελέγχουν το καθεστώ του, του Μπασάρα Λασάντ, γιατί και ο ίδιο είναι ΣΥΗΤ. Επίση, έχουν το, το κόσμο πάνω στο στέμα του που θεωρείται Χεσμολά στο Λίβανο και μέσω αυτή ελέγχουν και το Λίβανο. Υπάρχουν και οι Χούθοι στην Ιεμένη και εκεί ασκούν μέσω αυτών και επιρροή στην Ιεμένη επίση. Και εδώ στη Χαμά προφανώ ανοιχτή πληγή για του Ισραηλινού. Η προσέγγιση των Ιρανών με κράτη αραβικά, το οποίο διαχρονικά αντιπαλλήτου, όπω και με τη Σαουδική Αραβία. Θα θυμάστε την προσέγγιση Ιρανών και Σαουδαράβων με την διαμεσολάβηση των Κινέζων πριν από λίγου μήνε, όπου ουσιαστικά ε, επήλθε η εξομάλυνση σχέση μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ιράν. Φάνηκε λοιπόν ότι οι Ιρανοί είχαν μια διπλωματική και πολιτική άνοδο. Κατάφεραν να προχωρήσουν και στη συμφωνία με του Αμερικανού για την ανταλλαγή εχμαλώτων. Λάβανε μάλιστα και το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους Αμερικανούς, το οποίο θα τονώσει την Ιρανική και πολεμική οικονομία. Με, αυτή, λοιπόν, την, με αυτές τις εξελίξεις όλες, ισχυρότατο το Ιράν, αισθάνεται ισχυρότατο, αποφάσισε αυτή τη στιγμή να εξαπολύσει τη Χαμάς εναντίον της, ε, του Ισραήλ, έτσι ώστε να αποκομίσει πάρα πολλά ωφέλη, κυρίως να θυμίσει ότι είναι αρμοστή στην περιοχή και ότι κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει σε συννοήσεις τύπου Ισραήλ-Σαραδικής Αραβίας πετώντα έξω τον παράγοντα Ιράν και προφανώς Uh, ήταν αυτό που uh, ναυάγησε, το Ιράν ήταν αυτό που ναυάγησε τη συμφωνία Ιράν και Σαουδική Αραβία μέσω τη αποφάση τη Χαμά. Η οποία Χαμά uh, βρήκε και αυτή τα θετικά σε αυτή την επίθεση. Προφα... Καταρχά, σχεδόν αποτελείωσε την απονομιμοποιημένη πλέον την πα... Παλαιστινιακή Αρχή, τη οποία ηγείται ο Μαχμούντ Μπά με το κόμμα τη Φατάχ. Ένα σκιάχτρο, μια σκιά τη πάλεποτε Παλαιστινιακή Αρχή για Γιασέρα Ραφάτ, ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν εκπροσωπούν κανέναν, έχουν ιτηθεί και πολιτικά και εκλογικά και με κάθε τρόπο από άλλε δυνάμει όπω είναι η Χαμά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζει η ανθρωπότητα ε, να αναγνωρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Μαχμούντα Μπά που δεν τον θέλει κανένα Παλαιστίνιο ω τον μόνο εταίρο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι πράγματι δεν είναι πίσω από δρομοκρατικέ επιθέσει ο Μαχμούντα Μπά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εκφράζει του Παλαιστινίου. Άρα το να εθελοτυφλεί η διεθνή δυτική μάλλον κοινωνία και να συνομιλεί με κάποιον που δεν εκπροσωπεί κανέναν, είναι λίγο νομίζω ε, απονομοποιεί περισσότερο αυτή την αρχή παρά την ενισχύει. Και είδαμε τις, τις και από την ηγεσία του, της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανιγέ, ο ηγέτης του ο επικεφαλής μάλλον του πολίτη πυρό, του πολιτικού τμήματος της Χαμάς δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του από εμάς που έχουμε εξεγερθεί και δεν μπορεί να σας δώσει προστασία απευθυνόμενος στους λοιπούς ε, αραβικούς πληθυσμούς στα υπόλοιπα αραβικά κράτη. Κάθε εξομάλυνση των σχέσεων, κάθε συμφωνία που υπογράφουν τα υπόλοιπα αραβικά κράτη με, την, με το μόρφωμα του Ισραήλ δεν μπορεί να λύσει το παλαιστινιακό ζήτημα, όπως είπε ο ηγέτης της, χαμά. της Χαμάς. Είναι λοιπόν σαφές και η Χεσμολά είπε αντίστοιχα. Είπε ότι η επίθεση της Χαμάς, δήλωσε η Χεσμπολά, η επίθεση τη Χαμά είναι ένα μήνυμα στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και στα μουσουλμανικά έθνη, επίση και στην διεθνή κοινότητα, ιδίω σε αυτού που έσπευσαν να εξομαλύνουν και να δημιουργήσουν σχέσει με, ζιωνιστ... με, το καθεστώς των Ζιονιστών, ότι το παλαιστινιακό ζήτημα και ο παλαιστινιακό σκοπό και αγώνα είναι ζωντανό μέχρι την νίκη και την απελευθέρωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα εδώ. Και όπως σας είπα υπήρχαν αυτές οι επιδρομές στατιωτών από τον Λίβανο εντός της, ε, του Ισραήλ και υπάρχουν και μοβαρδισμοί από τον Νότιο Λίβανο στο Βόρειο Ισραήλ και το Ισραήλ προφανώ. Απαντά. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ η κατάσταση. Η κατάσταση από στιγμή στη στιγμή μπορεί να ξεφύγει. Να δούμε λίγο εντάχει. Προσπαθώ να καλύψω πάρα πολλά θέματα. Η κατάσταση, η κατάσταση είναι δυναμική. Ε, ο Νετανιάχου λοιπόν, ο οποίος ε, ε, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται για την εισβολή, προφανώ, όπω καταλαβαίνετε, δεν διανοείται, ιδίω με την κυβέρνηση την οποία έχει δημιουργήσει με του υπερορθόδοξου ζιονιστέ, δεν μπορεί είναι να σκεφτεί την. Ε, όχι απλά την πάυση πυρό στην εκεχηρία, σκέφτονται μόνο την εκδίκηση. Δεν υπάρχει ούτε ειρήνη ούτε τίποτα. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που πάρει το, το φόρο αίματο που θέλει να πληρώσουν οι Παλαιστίνοι μετά από αυτή την επίθεση, αφού πάρει αυτό το, το φόρο αίματο, δεν νομίζω πάλι να υπάρξει ζήτημα προσέγγισης και επίλυσης και παραχωρήσεων για να υπάρξει λύση. Νομίζω ότι αυτό είναι αδιανόητο από την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Μάλιστα είναι η κυβέρνηση αυτή που ε, στήριξε τόσο πολύ τις παράνομες, τους παράνομους επικισμούς. Και είναι και αυτή η ίδια, ξέρετε, ελίτ των υπερορθοδόξων, οι οποίοι έχουν υπονομεύσει και υποτιμήσει και το στρατόμα και τις υπηρεσίε υπηρεσίες, πληροφοριών, που τα κόστη αυτή τη υποτίμησης και τη υποβάθμιση αυτών των υπερορθοδόξων τα βλέπουν τώρα οι Ισραηλοί με αυτή την επίθεση τη Χαμά. Ε, το Ιράν λοιπόν, όπω σα είπα, ε, επιμένει πως δεν είναι πίσω από την επίθεση, στέλνει σαφές μήνυμα ε, ότι στηρίζω, αλλά δεν ε, ήμουν εγώ πίσω από την επίθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά, είναι το μόνο κράτο, νομίζω παγκοσμίω, το οποίο καλεί για την καταστροφή του κράτου του Ισραήλ η μόνη κρατική οντότητα, ούτε η Σάουδα προφανώ. Οι μόνοι, νομίζω, ναι. Η μόνη, οι μόνοι οποία θεωρούν και λένε δημόσια θάνατο στο του Ισραήλ, μάλιστα στη Βουλή των ε, Ιρανών είχαμε τέτοια. Τέτοιε φωνέ τι προηγούμενε μέρε, θάνατο στο Ισραήλ. Δεν αναγνωρίζουν λοιπόν, όχι απλά δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ, ζητούν την πλήρη καταστροφή του Ζιωνιστικού καθεστώτο όπω οι ίδιοι το αποκαλούν, Μήνε πριν, όπω όλα δείχνουν, οι Ιρανοί βρέθηκαν α, σε επαφή με του συμμάχου του και προφανώ εδώ παράγοντα είναι και η Τουρκία, η Τουρκία που έχει προσεγγίσει το Ισραήλ τι τελευταίε ε, μήνε. Μέσω λοιπόν και τη Τουρκία υπήρξε ο συντονισμό, διότι κομμάτι τη πολιτική ηγεσία τη Χαμά εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν και, άλλοι, ε, και άλλα στελέχη στην Άγκυρα και αλλού. Μέσω αυτών των γραφείων η Τεχεράν είχε τι επαφέ με τη Χαμά και αντίστοιχα αυτοί είχαν επαφέ με, την, με τους μαχητές τους εντός του εδάφους, εντός του, της ιστορίας της Γάζας. Ε, ναι, ε, εδώ λοιπόν προφανώς η Τεχεράνη αξιοποιεί την... Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε λίγο την κατάσταση πιο σφαιρικά νομίζω και να καταλάβουμε ότι εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή το, το Ιράν και εκμεταλλεύεται ουσιαστικά την ανοιχτή πληγή που λέγεται Παλαιστινιακό ζήτημα για τους ε, Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί δεν θέλουν Αδυνατούν, αδιαφορούν, δεν ξέρω, να κλείσουν το θέμα, την ανοιχτή πληγή που λέγεται Παλαιστινιακό ζήτημα, και με αυ σε αυτή την ανοιχτή πληγή την κεφαλαιοποιούν και την εκμεταλλεύονται οι Ιρανοί για να επιφέρουν χτυπήματα κατά του Ισραήλ. Είναι, είναι πολύ απλό το ζήτημα. Εάν δεν κλείσουν οι Ισραηλοί το πρόβλημα το Παλαιστινιακό, δίνοντα στου Παλαιστινίου αξιοπρέπεια και τη λύση, που μπαστορθώ θα είναι μια έντιμη λύση για τι ε, δύο πλευρέ, το πρόβλημα θα παραμένει και θα είναι ένα, ε, ένα αγκάθι στο Μαλακό υπογάστριο του Ισραήλ, το οποίο θα το χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να πιέζει την Ιερουσαλήμ. Η φρουή της Απανάστασης του Ιράν είναι αυτή που κατέστρωσαν το σχέδιο της εισβολής, το οποίο είδαμε αυτές τις μέρες και ένα αέρια, είδαμε τα λεξίπτωτα πλαγιά, είδαμε τη θαλάσσια από τη Μεσόγειο επέμβαση, απόβαση των Μαχητών τη Χαμά, προφανώ δεν μπορούσαν να το κάνουν μόνοι του. Αξιωματούχοι λοιπόν το φρούριο τη Επανάσταση του Ιράν ήταν από πίσω. Να δούμε λίγο τώρα τι διεθνεί αντιδράσει που και αυτέ πρέπει να τι παρακολουθούμε παράλληλα με ό,τι γίνεται. Οι Αμερικανοί ζήτησαν, στο... υπήρξε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλεία των ΗΕ, του Οργανισμού Εθνών. Οι Αμερικανοί ζήτησαν κατά δίκη, δεν υπήρξε ομοφωνία όπω μπορεί να φανταστείτε. Πολλέ δυνάμει εκεί αντέδρασαν. Ε, νομίζω ότι κατά βάση οι δυτικές χώρες ε, ήθελαν την καταδίκη της ε, Χαμάς, οι ανατολικές χώρες και δι, τα μόνιμα μέλη, δηλαδή Κίνα-Ρωσία, ήταν εναντίον της καταδίκης της Χαμάς. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξε απόφαση, δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση μετά την έκτατη σύγκληση, σύγκληση το βράδυ της Κυριακής. Και εντάξει, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Βέβαια, βλέπουμε κατά πόσο αυτό το σώμα είναι... Ε, δυσκίνητο και σε τέτοιε περιπτώσει μένει και ανενεργό. Που εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε να εμπλέκονται άμεσα ξένε μεγάλε δυνάμει. Ή... Όχι, μεγάλε αδόκιμο όρο. Δεν βλέπουμε να εμπλέκονται άμεσα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία στην περιοχή. ισως η Αμερική λόγω του Ισραήλ. Οι άλλε χώρε δεν εμπλέκονται άμεσα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυσκινησία. Φαντάστε τι γίνεται προφανώ όταν εμπλέκονται τα μόνιμα μέλη τη Συμβουλίου Ασφαλεία. Δεν υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει όμω τώρα Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Αυτό το οποίο φτιάξανε οι Αμερικανοί το όλο διεθνέ νομικό σύστημα του Bretton Woods, δηλαδή την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, οι οργανισμοί βλέπετε ότι έχουν τα προβλήματά του. Υπάρχει μια αντίδραση ωστόσο ουσιαστική και έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σα είπα χθε ότι υπήρξαν κλήσει και καλέσματα από διάφορε Ιδίω από του Γερμανού, οι οποίοι κάλεσαν να παγώσουν οι δωρεέ οικονομική φύσεω, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια προ του Παλαιστινίου. Πράγματι, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, είπε ότι α, σταματάει, παγώνει, μάλλον, τις, α, την ανεπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια που έδινε στου Παλαιστινίου, η οποία είναι τη τάξη των 691 εκατομμυρίων ευρώ, θα την επανεξετάσει, που σημαίνει την παγώνει όλα τα εγχειρήματα και οι πρωτοβουλίες στην περιοχή και αυτά έχουν παγώσει και θα επανεξεταστούν και κάθε νέα πρόταση προπολογισμού για την Παλαιστίνη έχει μετατεθεί, έχει, μάλλον θα, έχει στις ελληνικές καλένδες, δηλαδή βλέπουμε και δεν κάνουμε. Τώρα, για να, το, για να κλείσω το σημερινό βίντεο, διότι μάλλον όχι έχουμε να πούμε και τα γεωπολιτικά ίσως, Εντάχει λοιπόν, για να μην σα κουράσω, θα πω ότι ε, έχουμε, βλέπουμε, συνειδητοποιούμε ότι εδώ υπάρχουν δυνάμει στην περιοχή, και όχι μόνο οι αλλά και οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, που ήταν εκτό πραγματικότητα. Δεν, δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην περιοχή. Έχουμε πληρώσει τεράστιο φόρο αίματο ανθρωπότητα από την ασίδωτη και ε, ασόβαρη πολιτική, ιδίω την αμερικανική εξωτερική πολιτική, που βρίσκεται πίσω από την, την πλιάδα αυτών των ε, πολέμων, οι πολιτικέ των. Αμερικανών, τη ελίτ μάλλον, όχι των Αμερικανών, τη ελίτ των συντηρητικών, που τώρα ελέγχουν τον Biden, είναι υπεύθυνε αυτέ οι ελίτ για τα εγκλήματα αυτά, για αυτέ Για αυτού του πολέμου, αυτέ τι διενέξει, εκτό πραγματικότητα, ελίτ οι οποίε είναι στη δική του πραγματικότητα, σε ένα δικό του πλανήτη, ε, χοντροπληρωμένε ελίτ μάλιστα, οι οποίε πατάνε πάνω από το μάτον άλλων λαών, των Αμερικανών και όλα και βγάζουν φυρμάνια τα οποία είναι εγκέφαλα και δεν δεν έχουν ιδέα, είναι ανίδεοι. Αν στα βίντεο μου περιγράφω τον κύριο Γιαρμπετρίτη, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Δέντια ω ανίδεου, εδώ θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να πούμε τι να πούμε για τη ελίτ των Αμερικανών ή των Ισραηλινών, πόσο ανίδεοι φάνηκαν εδώ, πόσο άσχετοι με, την, με τις γεωπολιτικέ εξελίξει, τι ισορροπίε, αλλά και με την κατάσταση στην περιοχή. Για παράδειγμα, ο σύμβουλο ασφαλεία του. Πρόεδρου Biden τον είπα, ο Τζέικ Σάλιβαν, που ξέρετε, πέρεται σύμβουλο ασφαλεία και ειδικό και επαείων Διεθνών Σχέσεων είχε πει πριν μια εβδομάδα, λίγο παραπάνω μια εβδομάδα, ότι η περιοχή τη Μέση Ανατολή είναι σήμερα πιο ήσυχη από ό,τι έχει υπάρξει εδώ και, τις, εδώ και δύο δεκαετίε. Δηλαδή, όχι απλά εκτό πραγματικότητα. Ξύλωμα κι αυτό, η βλακόφατσα που λέγεται Biden, το, ε, το καθεστώ, το η εγκληματική οργάνωση που λέγονται νεοσυντηρητική και το Deep State το βαθύ κράτο στον ΙΠΑ, που και αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, διότι είναι και εγκληματίες, είναι και φωνιάδε είναι και άσχετοι. Ε, επίσης, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για, τους, για την ελίτ στο Ισραήλ, η οποία αυτή η συμφωνία που έκανε ο Ντανιάχου με αυτούς τους ανθρώπους ήταν μια συμφωνία με το διάλογο. Αυτοί οι υπερορθόδοξοι Ζιονιστές είναι. Αυτό είναι, μια συμφωνία με το διάλογο ε, Πιστεύανε, λοιπόν... Ότι εδώ και δεκαετίες το πιστεύαν ότι ε, το, το ζήτημα των Παλαιστινίων για κράτο ή για, για μια κρατική οντότητα, εν περιπτώσει, θα μπορούσαν να το ξεχάσουν τελείω και η Μέση Ανατολή να συνεχίσει τη ζωή τη, σαν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Του είχαν βγάλει εκτό εξίσωση, λε και δεν υπήρχαν. Δηλαδή, του έχουμε περικυκλώσει, του έχουμε βάλει στην Γάζα. Συνεχίζουμε του παράνομου επικισμού, ενώ μα καταγγέλει η διεθνή κοινότητα, αλλά εντάξει, δεν μα νοιάζει, δεν μας κάνει τίποτα. Γιατί οι Αμερικανοί επικοινωνιακά και μόνο καταγγέλνουν, αλλά στην πράξη δεν κάνουν τίποτα. Και ταυτόχρονα εμεί συνεχίζουμε τη ζωή μα σαν να μην γίνει τίποτα. Ε, νομίζω ότι είναι σαφέ ότι πρέπει να αναζητήσουν νέε απαντήσει στο ερώτημα πώ μπορούμε να ζήσουμε Ισραηλοί και Παλαιστίνοι μαζί. Η λύση του, σας ξεχνάμε, σας βάζουμε κάτι το χαλάκι, δείχνει το πόσο ανεγκέφαλη και εγκληματική ήταν αυτές αυτή η πολιτική, αυτές οι ελίτ, ξαναλέω, και σε Ιερουσαλήμ και σε Ουάσιγκτον. Ε, ναι, δεν μπορείς να αφήσεις το θέμα το παλαιστινιακό ΕΣΑΗ, την ανοιχτή πληγή αυτή που πριν που τη χρησιμοποιεί η να, να σαπίζει αυτή η πληγή και να νομίζει ότι το ΕΣΔΕΛΕ θα είναι ασφαλές. Αυτή είναι μια όχι λανθασμένη ή ηλίθια, γιατί είναι και τα δύο, και λανθασμένη και ηλίθια αυτή που μπορεί να τι αποφάσει. Είναι και μια εγκληματική αμέλεια Εγκληματική πολιτική αμέλεια. Ε, μάλιστα, για να δείτε λίγο την, το πόσο ήταν ε, έκριθμη κατάσταση, πέρσι, προς ενός, ε, το περσινό χρόνο που μα πέρασε, ήταν ο πιο αιματηρό, ο οποίο έχει καταγραφεί στο Ισραήλ και στη δυτική όχθη, στη δυτική όχθη του, ε, του ποταμού ε, Ιορδάνη και στην Ιερουσαλήμ, από την περίοδο τη δεύτερη αντιφάντα, η οποία τελείωσε το 2005. Και μάλιστα υπήρχαν και προβλέψει αναλυτών. Που μιλούσαν για τρίτη ντιφάντα στην περιοχή. Δηλαδή μετά από έναν, το πιο αιματηρό, ξαναλέω, έτο, μετά το 2005. Δηλαδή μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Τι περιμένουμε να. Δηλαδή, Πώ περιμένουμε να αντιδράσει η Χαμά ή η Ταχεράνη που βρίσκουν ευκαιρία από τέτοιες, τέτοιου είδου εξελίξει. Δηλαδή, ποιο έχει. Δεν έχει υπάρχουν ευθύνε εδώ πολιτικέ. Ε, για να δούμε λίγο και την, το τι λένε από τη Γάζα, τα οποία ίσω να μην φαίνονται πολύ, αλλά πρέπει για να καταλάβουμε την διένεξη να δούμε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, ο Μοχάμεν Ντέιφ, ο οποίος είναι ο ηγέτης των ταξιαρχών της, ταξιαρχιών της Αλαξά, είναι ουσιαστικά ο ηγέτης του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, ε, της Αλκασάμ, συγγνώμη, ε, ταξιαρχίας, είπε ότι ε, εδώ λοιπόν είναι μια διαφορετικού τύπου επιχείρηση, για πρώτη φορά θα, ε, θα διεξάγουμε μια χερσαία επιχείρηση και αυτό ε, για διάφορους ανθρώπους, πολίτες απλούς στη Γάζα, παρόλο που καταλάβανε, καταλαβαίνανε, άκουγαν τις ρουκέτες και ξέραν ότι πρόκειται για μια δική τους επίθεση, δική τους, της Παλαιστινιακής πλευράς επίθεση κατά των Ισραηλινών, ε, σήμαινε, σύμφωνα με διάφορους ανθρώπους που μίλησαν σε διεθνή, ε, τύπο, σε διεθνή τύπο, ότι ήταν μια ε, έστω συμβολική ηθική νίκη, ξέροντας, προσέξτε να δείτε πόσο ε, δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί, Ξέροντα ότι αυτό θα σημαίνει δεκαπλάσιου θανάτου για του ίδιου, Ελπίζαν ότι μια νέου τύπου χερσαία εισβολή θα σημαίνει κάτι διαφορετικό, μια ε, συμβολική για αυτού νίκη. Τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι στη Γάζα, νομίζω ότι είναι χρήσιμε πληροφορίε. Εδώ πρέπει να το πούμε και αυτό διότι διάφοροι έχουν προσπαθήσει να πάρουν το ένα μέρο ή το άλλο και πολλοί από εσά το κάνετε. εντάξει Είναι ε, οι απόψει θεμητέ, τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Πρέπει να παρουσιάσουμε και τι δύο πλευρέ σίγουρα το μόνο σίγουρο πρέπει να καταδικάσουμε τι επιθέσει εναντίον αμάχων, είτε αυτέ προκαλούνται από την Χαμά, είτε αυτέ προκαλούνται από το Ψένο το... του το Ισραήλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακούσουμε και τι δύο πλευρέ, διότι είναι ένα, ένα πρόβλημα εδώ. Ε, η κατάσταση είναι έκριθμη εδώ και δεκαετίε. Κάποιοι την εκμεταλλεύονται, κάποιοι τη δημιουργούν, κάποιοι τη συντηρούν. Ε, η Άνθρωποι λοιπόν από την Παλαιστίνη είπαν ότι κάποιοι νέοι Παλαιστίνοι με το που είδαν ότι έγινε αυτή η εισβολή επέλεξαν για πρώτη φορά η ζωή τους να μπουν σε Παλαιστινιακές Παλαιστινιακά εδάφη, εδάφη της Παλαιστίνης τα οποία τα έχουν ε, καταλάβει οι έπικοι των Ισραηλινών και δεν μπορούσαν να τα ξαναδούμε ποτέ. Για μας, λέει, ήταν η πρώτη φορά η οποία είδαμε τους νέους μας να μπορούν να ε, 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 πηγαίνουν σαν τουρίστε ουσιαστικά Καθώ διαρκούσε αυτή η εισβολή τη Χαμά, να πηγαίνουν σαν τουρίστε για να δουν τι κατεκτημένε περιοχέ και κάποιοι άλλοι, υπήρχαν λέει και κάποιοι άλλοι γυρεότεροι, οι οποίοι είχαν το όνειρο να επισκεφθούν τι ε, ε, κατεχόμενε περιοχέ, τα κατεχόμενα εδάφη ή τα εδάφη, τι πατρογονικέ του αιστείε από το 1948 που τα έχασαν. Και μάλιστα λέει, περιγράφουν, ακούστε εδώ, περιγράφουν τι πρώτε στιγμέ λέγοντα ότι υπήρχε ε, τρομερή χαρά στου ανθρώπου, είτε ήταν μικροί, είτε ήταν γέροι. Ειδικά οι μικροί παίρναν φωτογραφίε από τα εδάφη, ε, τα κατεκτημένα που είναι έξω από τη λόγια τη Γάζα, τραβούσαν βίντεο, αλλά από ένα σημείο και μετά κατάλαβαν ότι έπρεπε να φύγουν και κάθισαν λίγο, αναγκάστηκαν να φύγουν αμέσω να γυρίσουν την προστασία τη λόγια τη Γάζα όσο κράτησε αυτή η. Ε, αυτή, αυτό το πρώτο η πρώτη επίθεση που σόκαρε τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις Επίση, ε, επίσης είναι σημαντικό νομίζω να καταλάβει το Ισραήλ ότι δεν μπορεί να διεξάγει ανενόχλητο την ε, διπλωματική του πολιτική στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα δίχω να συμπεριλαμβάνει το Παλαιστινιακό ζήτημα, διότι δηλαδή, όπω σα είπα, είναι μια ανοιχτή πληγή, την οποία την αξιοποιεί η Τεχεράνη. Ε, δεν μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση τη στη Μέση Ανατολή, εάν δεν ε, κλείσει το θέμα τη Παλαιστίνη. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, ένα τεράστιο θέμα τώρα εδώ, διότι όπω σα είπα, η... ανέφερα πριν τη δεύτερη τυφάντα το 2005, την Παλαιστινιακή η οποία. Οδήγησε μια νέα γενιά Ισραηλινών να μισήσουν του Παλαιστινίου βλέποντα ε, το, τι επιθέσει οι οποίε επαναλαμβάνονται τώρα. Όπω καταλαβαίνετε, για ακόμη μια φορά οι Ισραηλοί, ιδίω οι νέοι Ισραηλοί, θα μεγαλώσουν μισώντα του Παλαιστινίου. Γεγονό το οποίο θα οδηγήσει σε μια α, υποστήριξη σε ανθρώπου οι οποίοι είναι φιλοπόλεμοι, στο φιλοπολεμικό μπλοκ στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Αναφέρομαι σε πολιτικού και ούτω καθεξής. Άρα. Με αυτή την επίθεση τη Χαμά ενισχύονται, αν θέλετε, οι άνθρωποι που είναι εναντίον τη ειρήνη στην Ιερουσαλήμ και στην, ε, στο Τελεαβίβ. Προφανώ και είναι εναντίον του Παλαιστινιακού λαού αυτή η εξέλιξη. Και προφανώ αυτοί οι άνθρωποι θα ζητήσουν μέχρι και πιθανώ εθνοκάθαρση, περαιτέρω επικισμού, ίσω και γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και αυτό το προκαλεί η Χαμά. Με αυτή την επίθεση. Βέβαια, την ίδια στιγμή, άλλοι λένε ότι η Χαμά ε, δείχνει ότι. Ε, επειδή ξεκινά ένα μάθημα ε, με στη εβδομάδα, σχετικά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και την ατρομοκρατία, Το γεγονός ότι οργανώσει οργανώσεις οι οποίες έχουν θέματα εθνικά σαν, και όχι ιδεολογικά, ας πούμε, δεν είναι μαρξιστές, δεν είναι, έχουν εθνικά σαν αιτήματα, πολλές φορές διεξάγουν επιθέσεις αλλά και μόνο για να θυμίσουν την ανθρωπότητα ότι το ζήτημα είναι ενεργό και να ζητήσουν τη διεθνή κοινότητα να επανέλθει στι διαπραγματεύσει, στι συζητήσει, για να μην ξεχαστεί, να μην χαθεί, να μην αλλοιωθεί η εθνική ταυτότητα. Κρατήστε το και αυτό προβληματισμό. Ε, και ε, ναι, όσο, όσο, νομίζει η Ισραηλινή, πλευρά ότι μπορεί να έχουν φυσιολογική, πλευρά, φυσιολογική ζωή οι, οι Ισραηλινοί πολίτες την ίδια στιγμή που εκατομμύρια Παλαιστινίων πολιτών δεν έχουν φυσιολογική ζωή νομίζω και αυτό είναι μια λαθασμένη εκτίμηση πραγματικότητας. Πρέπει να έχουν φυσιολογική ζωή και οι δύο λαϊ, Να βρεθεί ένα τρόπο. Άρα χρειάζεται η λύση, προφανώ εδώ, ε, ξαναλέω, οι ευθύνε είναι ενισχύονται οι φιλοπόλεμοι στο Ισραήλ λόγω των επιθέσεων τη Χαμά, αλλά ταυτόχρονα η ελίτ του Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να ανασφαλίσει οι πολίτε του αν, αν δεν έχουν μια αξιοπρεπή, μια φυσιολογική ζωή και οι πολίτε τη Παλαιστίνη. Άρα η λύση είναι ουσιαστικέ συζητήσει, διαπραγματεύσει, όχι βάζουμε το χαλέκι κάτω, κάτω από το πάτωμα, όχι κλείνουμε νερά, ηλεκτρισμό, δεν ξέρω τι φαγητό, όποτε θέλουμε και πλέον επικισμού, δεν είναι αυτή η λύση. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω εχθροπραξίε. Εντάχει λοιπόν να πούμε λίγο και για τι ε, γεωπολιτικέ εξελίξει που και αυτέ και αν είναι σημαντικέ. Ε, το Ισραήλ λοιπόν γνωρίζεται ότι συμμετείχε στην ε, επίθεση των ε, Αζέρων κατά του Αρτσάχ, του Αγκόρνου Καραμπάχ, όχι άμεσα, αλλά ενίσχυσε το καθεστώ του Αζερβαϊτζάν, διότι το Αζερβαϊτζάν έχει ε, ουσιαστικέ διαφωνίε με, με, το Ιράν, με την Τεχεράνη. Μάλιστα, το βόρειο Ιράν, έχει, υπάρχει αζέρικη ε, ε, μειονότητα εκεί και οι Αζέρι θεωρούν το βόρειο Ιράν κομμάτι του μεγάλου Αζερμπατζάν που θέλει να καταπιεί την Αρμενία, θέλει και κομμάτι του Ιράν. Άρα, είναι ένα φυσικό σύμμαχο των Ισραηλινών εκεί. Και μάλιστα, νομίζω ότι ένα από του λόγου που βοήθησαν και εξόπλισαν του Αζέρου στη διαμάχη του με τους Αρμενίου, οι Ισραηλοί θέλουν να μπορούν να πάρουν άδεια από τον Αλίγεφ να φιλοξενούνται δυνάμει του εκεί, δυνάμει του στο έτσι ώστε να περικυκλώσουν αν θέλετε στρατιωτικά το Ιράν, να μπορούν να επιχειρούν αν χρειαστεί οι Ισραηλινοί από το Αζερμπαϊτζάν εναντίον του Ιράν, δηλαδή από βόρεια, καθώ οι ίδιοι το Ισραήλ βρίσκεται νότιο-δυτικά, δυτικά, να έχουν δυνατότητα να χτυπήσουν και βόρεια από το Αζερμπαϊτζάν. Αυτή είναι η ιδέα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ήρθε, <laughs> ήρθε ε, boomerang αυτή η απόφαση. Ε, Βλέποντα το Ιράν αυτή την εξέλιξη, την, την, άμεση, γιατί μάλιστα αν θυμάστε, υπάρχει ο λεγόμενο διάδρομο του Ζαγκεζούρ που θα ενώσει, επιθυμούν οι Αζέρι Αζέρ να το δημιουργήσουν, θα ενώσει το, την περιοχή του Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν, θα, διέλθει τις Αρμενίες και θα ενώσει το Αζερμπαϊτζάν με την περίκλειστη περιοχή, με το θύλακα, τον αζερικό θύλακα του Ναχιτσεβάν και έτσι θα ενωθεί το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία. Αυτός ο διόδομος Ζαγκεζούρ έχει πει το Ιράν ότι αν γίνει θα είναι γι' αυτό κάζους μπέλη και ότι αν γίνει αυτό θα αποκοπεί το Ιράν από την Αρμενία ουσιαστικά και από την υπόλοιπη Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Άρα είναι Κάζου Μπέλη, άρα οι Ισραηλοί το υποστήριξαν πλήρω. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν την αντίδραση του Ιράν, βλέποντα αυτή την κινητικότητα των Ισραηλινών, την προσπάθεια να του περικυκλώσουν τα Ισραηλοί με του Αζέρου. Εδώ λοιπόν οι Ιρανοί απαντούν με αυτή την πολεμική επιχείρηση. Και δύο τελευταία ίσω αξίζει να τα αναφέρουμε και αυτά. Οι μεγάλοι νικητέ είναι σίγουρα ο άξονα Ρωσία-Κίνα. Οι Ρώσοι, επειδή σίγουρα η ανθρωπότητα έχει ρίξει τα βλέμματά τη στην διαμάχη αυτή, όπω κάνουμε και σε αυτό το βίντεο άλλωστε, στη διαμάχη στην Παλαιστίνη. Δεν μιλάμε τόσο για το θέμα τη Ουκρανία. Έχει εξαφανιστεί ο Ζελένσκι, δεν ενδιαφέρεται κανεί για τι λέει, έχει λουφάξει. Ταυτόχρονα θα αναγκαστούν και οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί, ιδίω έχουν μεταφέρει μάλιστα και αεροπλανοφόρο υποστηριζόμενο από πέντε άλλα πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, να δώσουν οπλικά συστήματα, αμυντικά συστήματα και βοήθεια στου Ισραηλινού, που σημαίνει θα αναγκαστούν να μειωθούν η βοήθ, να μειωθεί η βοήθεια που δίνουν στου Ουκρανού έτσι κι αλλιώ είχαμε πάει σε αυτή τη σφαίρα εξελίξεων, δηλαδή να μειωθούν οι βοήθειε προ του Ουκρανού. Δείτε το σχετικό βίντεο πριν από τρει-τέσσερι μέρε στο κανάλι, όπου εξηγούσα τι ακριβώ συμβαίνει ειδικά στην Αμερικανική, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο που θα πει να βάλουμε σε προτεραιότητα την Ουκρανία. εξαφανίστηκε η Ουκρανία στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσο υπάρχει το πρόβλημα του Ισραήλ. Άρα σαφέ το κέρδο των Ρώσων. Να δούμε όμω και το κέρδο τη Κίνα βλέποντα εδώ του χάρτε, α δούμε και αυτού. Στον πρώτο χάρτη βλέπετε το χάλ, το, ουσιαστικά το δρόμο του μεταξιού, το λεγόμενο Belt and Road εγχείρημα, ζώνη και δρόμο. Είναι ο σύγχρονο χάρτη του μεταξιού, ο κινέζικο χάρτη, ο οποίο όπω βλέπετε διέρχεται, δεν περνάει καθόλου από τη Μέση Ανατολή, μάλλον περνάει ελάχιστα από, την, από το Ιράν και από την Τουρκία για να έρθει στην Ευρώπη. Είναι ο χάρτη, είναι μάλλον το, η ιδίωδος η Κινεζική των εμπορικών ροών, μέσα από την οποία ουσιαστικά κερδίζει, έχει οικονομικές απολαύσεις η Κίνα. Γιατί λοιπόν κερδίζει η Κίνα, διότι όπως θα θυμάστε οι Ινδοί έχουν ξεκινήσει προσπάθειες να δημιουργήσουν ένα νέο οδικό άξονα. Είναι αυτός ο χάρτης εδώ, ο ε, λεγόμενος χάρτη, ο διάδρομος της Ινδίας, Μέση Ανατολής και Ευρώπης. Αυτός ο διάδρομος, όπως βλέπετε, είναι νότιος του προηγούμενου. Περνάει από τα Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ και μετά Ελλάδα για να έρθει στην Ευρώπη. Είναι ένα χάρτη που πονάει του Τούρκου. Και εδώ βλέπετε δυστυχώ μια δυστυχή εξέλιξη ότι αυτό ο διάδρομο προφανώ τώρα παγώνει για πάρα πολλού λόγου. Λόγω τη εμπόλεμη κατάσταση, λόγω τη. Θυχιοτερεύουν ε, 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 οι σχέσει μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ισραηλινών. Εδώ λοιπόν άρα σαφέστατα βγαίνουν κερδισμένοι οι Κινέζοι από αυτή την εξέλιξη, όπω και οι Ρώσοι, όπω σα είπα, βγαίνουν κερδισμένοι. Ηρή Παρόδο, να θυμηθούμε και αυτό το χάρτη που είχαμε αναλύσει σε ένα πρόσφατο βίντεο για τα γεωπολιτικά του πολέμου στο Αρτσάχ. Υπάρχει και ένα άλλο διάδρομο, ο ενδιάμεσο διάδρομο, που ενώνει ουσιαστικά την Κίνα μέσω τη Κασπία και των διαφόρων Σταν. όπως βλέπετε εδώ: Καζακστάν, Κυργιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν και Αζερβαϊτζάν, μέσω τη Τουρκία και φτάνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό έπεσε το Αρτσάχ, γι' αυτό θυσιάστηκαν οι Αρμένοι. Άρα οι Κινέζοι έχουν και το δρόμο του μεταξιού και αυτόν τον ενδιάμεσο διάδρομο. Και εδώ λοιπόν μπαίνει φρένο προ το παρόν τουλάχιστον στον διάδρομο που ενισχύει, ενισχύει την Ινδία. Άρα, σαφέ τα κερδισμένη και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι από αυτή την εξέλιξη γεωπολιτικά. μένουμε συντονισμένοι. Πολύ πιθανό και αύριο να επανέλθουμε με αντίστοιχο βίντεο αν υπάρχουν εξελίξει. Κάντε μου αρέσει, πατήστε το, το, το κουμπί. Ε, μου αρέσει το like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι, βοηθήστε με όποιο τρόπο μπορείτε για να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, κοινοποιήστε το βίντεο σε όλους και φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Μεγάλο επίσης ζήτημα είναι και το θέμα της οικονομικής κρίσης που ήδη προκαλείται, όχι τόσο για την διαμάχη μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, αλλά για το φόβο Μήπω οι Ισραηλοί κινηθούν εναντίον του Ιράν. Αν αποφασίσει ο Ντανιάχου, ο οποίο βλέπει να χάνει την πολιτική του ύπαρξη, δεν, νομίζω πως, δεν, μπο, δεν ξέρω πώ μπορεί να επιβιώσει πολιτικά μετά από αυτήν την ε, αδιανόητη εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ. Αν δηλαδή για ποιο λόγο δεν ε, αντέδρασαν όπω θα έπρεπε οι δυνάμει ασφαλεία του Ισραήλ, Πάρα πολλέ ερωτήσει. Αν δηλαδή αυτοί, ε, και κάποιοι διερωτάστε, και μάλιστα το έχετε γράψει στα σχόλια. Ρωτάτε και με ρωτάτε και αναρωτιέστε αν τελικά αυτό έγινε επίτηδε από του ε, Ισραηλινού για να μπορέσει να δικαιολογηθεί μια νέα εισβολή στη Γάζα. Αν έγινε ε, για να ε, δικαιολογήσουν δυτική, για παράδειγμα, την εγκατάλειψη τη Ουκρανία, ήταν απλά ανυκανότητα. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα εδώ. Σίγουρα φαίνεται ανίκανο ο Ντανιάχου όπω και να έχει. Θα, θα πληρώσει το πολιτικό τίμημα. Άρα, μπορεί, είναι επικίνδυνος, μπορεί να κοιμηθεί μέχρι και εναντίον του Ιράν. Αν το κάνει αυτό και στο φόβο του να το κάνει, επειδή το Ιράν είναι μεγάλο εξαγωγέα και φυσικού αερίου και πετρελαίου, έχει ανέβει η τιμή του βαρελιού κατά 3 δολάρια. Έχουμε ήδη δηλαδή την κρίση. Μάλιστα, αν ε, ε, είναι τώρα στα 89 δολάρια το βαρέλι, και μάλιστα αν ο Biden αποφασίσει να ενισχύσει τι κυρώσει εναντίον του Ιράν, που ήδη τον καλούν στην Ουάσιγκτον να το κάνει, πολύ πιθανό να από 89 δολάρια το βαρέλι να ξεπεράσει το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι μετά από αυτές τις πιθανές κυρώσεις. Και μπορεί να στοχοποιήσουν και, και Κινέζοι, οι οποίοι Κινέζοι αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν. Άρα μέσω του Ιράν μπορεί να είναι ένας δρόμος εύκολος για διάφορα γεράκια, να στοχοποιήσουν και την Κίνα, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε θα σημάνει οικονομικές πιέσεις παγκοσμίω και επίσης οι Ισραηλοί αποφάσισαν να κλείσουν να σταματήσουν τι διαδικασίε εξόρυξη πετρελαίου από τη θάλασσα. Αυτοί έχουν αόζα τη με τη χώρα μα που έχει η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισαν λοιπόν το οικόπαδο το τα το να σταματήσουν τι ενέργειε εκεί. Άρα, εν γέννη, βλέπουμε πιέσει οικονομικέ, τι οποίε δυστυχώ για ακόμη μια φορά θα τι πληρώσουν οι απλοί πολίτε.